Μικρά κείμενα κατήχησης. Κυριακή Θήτα Λουκά. Ευαγγελικό ανάγνωσμα από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΒ, στίχοι 16-21. Πρεσβυτέρες εν δράση. Τους είπε μάλιστα την εξής παραβολή. Κάποιου πλούσιου ανθρώπου τα χωράφια έδωσαν άφθονη εισοδιά. Τότε εκείνος σκεφτόταν και έλεγε «Τι να κάνω, δεν έχω μέρος να συγκεντρώσω τα γεννήματά μου». «Αλλά να τι θα κάνω», είπε. «Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα χτίσω μεγαλύτερες για να συγκεντρώσω εκεί όλη τη σοδιά μου και τα αγαθά μου. Μετά θα πω στον εαυτό μου. Τώρα έχεις πολλά αγαθά που αρκούν για χρόνια πολλά. Ξεκουράσου. Τρώγε, πίνε, διασκέδαζε». Τότε του είπε ο Θεός «Ανόητε. Αυτή τη νύχτα θα παραδώσεις τη ζωή σου. Αυτά λοιπόν που ετοίμασες, σε ποιον θα ανήκουν?» Αυτά λοιπόν παθαίνει όποιος μαζεύει πρόσκαιρους θησαυρούς και δεν πλουτίζει τον εαυτό του με ό,τι θέλει ο Θεός. Και πάλι ο Χριστός μας μιλά με παραβολή. Αυτή τη φορά δείχνει τι μπορεί να προκαλέσει η συλλογή πλούτου, σκοπός της οποίας είναι η προσωπική ευδαιμονία που μας χωρίζει από τον αδερφό μας. Στην περιγραφή που κάνει ο Χριστός για τον άνθρωπο που γεμίζει με πλούτο τις αποθήκες του, μπορούμε να βρούμε ο καθένας τον εαυτό του. Πραγματικά, η ζωή μας είναι γεμάτη με αγώνα να κερδίσουμε όλο και περισσότερα, να μαζέψουμε ακόμη πιο πολλά και γενικά μας διακρίνει μια αδιφάγος προσπάθεια συγκέντρωσης αγαθών. Ας δούμε λίγο όμως τι μαζεύουμε τελικά. Ό,τι συγκεντρώνουμε είναι στην ουσία δωρές του ίδιου του Θεού σε εμάς. Συνήθως είναι αποτέλεσμα της εργασίας μας, αλλά σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν άνθρωποι που καλούνται να διαχειριστούν περιουσία που βρήκαν έτοιμη από κάποιον συγγενή τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, η διαχείριση του πλούτου που προκύπτει δείχνει την ποιότητα ενός ανθρώπου. Σε κάθε θεία λειτουργία παίρνουμε το ψωμί που εμείς ζυμώσαμε και λέμε «τα σά εκ των σών». Δηλαδή, τελούμε αυτό το μυστήριο με τα δικά σου πράγματα από τα δικά σου, γιατί εσύ μας δίνεις το σιτάρι, το νερό και εμείς απλά βάλαμε λίγο κόπο να τα φτιάξουμε όλα μαζί. Αναγνωρίζουμε επομένως και επίσημα ότι τα πάντα είναι δοσμένα κατά χάριν από τον ίδιο το Θεό. Επομένως, ό,τι διαθέτουμε είναι δοσμένο από το Θεό. Η απάντηση στο γιατί μπορεί να αναζητηθεί στον κοινωνικό μας ιστό και στη λογική στην οποία λειτουργεί μία ενορία. Είμαστε όλοι μία κοινότητα και ο ένας βοηθά τον άλλον. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει σε μία τέτοια περίπτωση να υπάρχουν ανισότητες. Ο πλούτος ανήκει σε όλους και όλοι ανεξαιρέτως του πλήθους των ικανοτήτων τους μπορούν να βοηθήσουν ενεργά. Ιστορικά είδαμε κάποια πολιτικά συστήματα να προσπαθούν εν μέρη να εφαρμόσουν τις παραπάνω αρχές της ισότητας και του μοιρασμού του πλούτου. Ωστόσο, απέτυχαν παταγωδώς. Γιατί? Ο λόγος είναι πολύ απλός. Όταν λείπει η αγάπη για τον συνάνθρωπο, τότε η κάθε προσπάθεια ισότητας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Τι προτείνει ο ίδιος ο Χριστός σε αυτή την παραβολή στον άφρονα πλούσιο? Του λέει ότι το μοτίβο «φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν» είναι άκρος εγωιστικό και δεν οδηγεί πουθενά. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στην ίδια παραβολή αναφέρει και τα εξής λόγια του Χριστού. «Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας». Ο επίγειος πλούτος είναι πρόσκαιρος και κανείς δεν μπορεί να τον μεταφέρει μετά τον θάνατό του. Αυτό όμως που μπορεί να μείνει και να μεταφερθεί είναι ο ουράνιος πλούτος. Η έμπρακτη αγάπη για τον συνάνθρωπο, η φιλανθρωπία, όχι με τη μορφή της μεμψιμήριας και της λύπησης, αλλά στη λογική της ισότητας και της βεβαιότητας ότι τα πάντα ανήκουν σε όλους. Ας δούμε μερικά πρακτικά παραδείγματα που συχνά ακούμε, δυστυχώς, μεταξύ ανθρώπων που θέλουν να θεωρούν τους εαυτούς τους χριστιανούς. Η προφητολογία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και πολλοί εντυπωσιάζονται από δήθεν προφητείες. Συχνά λοιπόν ακούμε ότι ο τάδε γέροντας, ο Δίνα ιερέας, η τάδε μοναχή προέτρεψε να μαζέψουμε τρόφιμα γιατί επίκειται μεγάλος πόλεμος, πείνα, δυστυχία κλπ. Για αρχή, αν διαβάσουμε λίγο προσεκτικότερα το Πάτερ ημών,
την προσευχή που ο ίδιος ο Χριστός μας παρέδωσε, θα δούμε τη φράση «Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον». Δεν παρακαλούμε δηλαδή για το μέλλον, αλλά μόνο για το σήμερα. Για το αύριο έχει ο Θεός. Ο Ιησούς, στην επί του όρους ομιλία του, αναφέρει το εξής χαρακτηριστικό και πολύ ωραίο. «Μην αγωνιάτε λοιπόν για το αύριο, γιατί η αυριανή ημέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες της κάθε μέρας». Τέλος, αξίζει να θυμηθούμε τους Ισραηλίτες, που 40 χρόνια περιπλανήθηκαν στην έρημο. Ο Θεός φρόντιζε για τη διατροφή τους με το μάνα. Όποιος όμως μάζευε περισσότερο, αυτό χανόταν, και όποιος μάζευε λιγότερο, δεν ήταν ποτέ πεινασμένος, καθώς ο καθένας έπαιρνε ακριβώς αυτό που χρειαζόταν αφαινόμενος στην πρόνοια του Θεού Πατέρα. Με μία πιο προσεκτική ματιά στην παραβολή, θα δούμε ότι πίσω από την πλειονεξία του πλούσιου κρύβονται πολλά πάθη. Αυτή η συλλογή αγαθών οδηγεί στην καλλιέργεια πολλών παθογόνων καταστάσεων και αν δεν προσέξουμε, η πνευματική ζημιά που μπορεί να πάθουμε είναι μεγάλη. Είναι ιδιαίτερα φανερό στην περικοπή ότι ο πλούσιος είναι ανήσυχος για το πού θα αποθηκεύσει τον πλεονάζοντα πλούτο. Ακόμη δηλαδή και τη στιγμή που θεωρητικά δεν ταλανίζεται από τα άγχη ενός μέσου ανθρώπου, εκείνος ζορίζεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πλεονεξία δεν είναι μόνο μία τάση απόκτησης πλούτου, αλλά ταυτόχρονα αφαιρεί κάθε αίσθημα ειρήνης, χαράς και πληρότητας που μπορεί κανείς να έχει ζώντας απλά. Η λιτότητα στη ζωή μας δεν είναι δείγμα φτώχειας, όπως πολλοί λανθασμένα πρεσβεύουν, αλλά δείγμα αρχοντιάς και απόδειξης ότι η ουσία βρίσκεται αλλού και όχι στα υλικά αγαθά. Ας ευχόμαστε ο Κύριος να μας ευλογεί να διακρίνουμε ότι ενώ σε εστιχρία και να αρκούμαστε σε Αυτό.